Κύριο Καρτσάκη, η ελληνική αστυνομία, η αστυνομική του νομού Λαστείου έχει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση στον Άγιο Νικόλαο για την ενδοοικογενειακή βία. Ακούσαμε σημαντικές εισηγήσεις και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Αλήθεια, πόσο κοντά είναι ο Έλληνας αστυνομικός στην κοινωνία? Ο Έλληνας αστυνομικός πάντα είναι κοντά στην κοινωνία. Το έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία ειδικά χρόνια με τους σύγχρονους αστυνομικούς, όπου έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας παρατηρούμε και βλέπουμε ότι για να αυξάνονται οι καταγγελίες σημαίνει ότι υπάρχει ανταπόκριση, ότι υπάρχει βοήθεια από τον Έλληνα αστυνομικό, ότι υπάρχουν βοήθεια και από άλλους φορείς που ακούσαμε σήμερα στην εκδήλωση. Είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία, όμως δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται τώρα, υπάρχει στο παρελθόν, αλλά πλέον τα θύματα νιώθουν εμπιστοσύνη και έχουν φωνή για να εκφράσουν αυτό το οποίο βιώνουν. Και είναι σημαντικό ότι πρέπει η κοινωνία να μιλάει στην αστυνομία, να εμπιστεύεται την αστυνομία, και αυτό φάνηκε από τα όσα είπαν οι ομιλητές σήμερα, ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να μιλάμε περισσότερο. Βεβαίως όλοι πρέπει να μιλάμε περισσότερο, και το ευχάριστο είναι ότι πλέον η κοινωνία μας καταδικάζει το άδικο, το οποίο είναι το βασικό συστατικό σε μια δημοκρατία, είναι όταν η κοινωνία καταδικάζει τέτοιες ενέργειες σε βάρος θυμάτων, αδύναμων στο να μπορούν να αποφύγουν όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχονται. Επίσης, επιτυχία σήμερα ήταν η σύνθεση ενός πάνελ με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, και αυτό δείχνει ότι ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία στον Ορμό Λαστείου κατάφερε να συνθέσει ένα πάνελ με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Αυτό πραγματικά μας συγκινεί, γιατί το να έρθει εδώ η ίδια Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζωή Ράπτη, που είναι υπεύθυνη στα θέματα ψυχικής υγείας, η γνωστή σε όλους μας Στένια Μακρύ, ψυχολόγος, η οποία έχει γράψει και δύο βιβλία για την ενδοοικογενειακή βία, ο Γιώργος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, που ασχολείται με τον αστυνομικό ρεπορτάζ, η Ιωάννα Ιροτζιόκου, μία αξιωματικός από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ασχοληθεί πολύ με την ενδοοικογενειακή βία και παράλληλα είναι κοινωνιολόγος. Είδατε τα στοιχεία τα οποία σήμερα μας παρουσίασε. Η Μέρη Παχιαδάκη, η οποία βλέπουμε το έργο της τα τελευταία 25 χρόνια, και η νομική σύμβουλος, η κυρία Παναγιωτάκη, η οποία μας έδειξε και μία άλλη οπτική το τι επικρατεί και συμβαίνει μέσα στα δικαστήρια και πώς εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις. Ναι. Είναι για μας τιμή μας, για το σύλλογό μας, αλλά και τιμή μας για τον τόπο μας, γιατί είναι μια ημερίδα πανελλαδικού χαρακτήρα, η οποία λαμβάνει χώρα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, που μην ξεχνάμε ότι είμαστε επαρχία, και είναι και τιμή και για τους αστυνομικούς, και τιμή για τον Άγιο Νικόλαο, και τιμή και για το νησί μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.